να δέχεται την μπάλα από τον Τζούρις Παλάσιος, θα μπει στην περιοχή. Σέντρα, σουτ, σουτάρει ο Παλάσιος, η μπάλα κόρνερ. Τα πολύ ωραίος ο τρόπος που άλλαξαν σπόραρ με τον Μπερνάρ αλλά και τον Τζούρις, οι παίκτες του Παναθηναϊκού την μπάλα σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά του παιχνιδιού. Η μπάλα έφτασε στον Παλάσιος, μπήκε στην περιοχή, αυτός έκανε ένα σουτ σαν σέντρα σουτ, έμοιαζε περισσότερο, θέλησε να ευνηδιάσει τον Βόλιονετς, τον τερματοφύλακα της Νίπρο. Το κόρνερ τρίτο για τον Παναθηναϊκό στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μπερνάρ να είναι πάνω στην μπάλα, έτοιμος να το εκτελέσει. Μπερνάρ εκτελεί, ο Τζούρισιτς εκεί θα την κατεβάσει, νέο κόρνερ μετά την παρέμβαση που έγινε από τον Μυροσιτσένκο. Τέταρτο κόρνερ. Τον Παναθηναϊκό. Ο Μπερνάρ, αρκετός κόσμος μέσα στα καρέ, σχεδόν όλοι οι παίκτες με εξαίρεση τον Βιλένα και τον Χουανκά. Λίγα μέτρα πιο πίσω ο Πέρε θα παίξει πλασταριστά στον Τζούρισιτς. Αυτός θα πατήσει και πάλι στον Μπερνάρ. Σεντράρι ο Μπερνάρ εκεί. Ο Βόλινετς με υπερένταση θα διώξει. Κότσιρας. Παναθηναϊκός πιέζει. Ο Βιλένα θα γυρίσει τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ με τη σειρά του ελέγχει την μπάλα. Δεν έχει πίεση εκεί στη μεσαία γραμμή. Ενώ οι Ουκρανοί τώρα επιχειρούν να βγουν από τα καρέ τους. Ο Βιλένα θα παίξει και πάλι με τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ θα κάνει μια παλιά σε δεσμευτή αριστερά και που γίνεται ο Χουανκάρ μόνο ο μαρκάριστος. Θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Χουανκάρ έχει χώρο. Σεντράρι. Διώχνουν προ τη μην οι Ουκρανοί. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που ελέγχει εκεί. Ο Τζούρισιτς πέφτει με δύναμη. Ένα φάουλ θα στηρίξει ο Γερμανός στην προσπάθεια την οποία έκαναν οι Ουκρανοί με τον Μπάνκο, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι μετά το μαρκάρισμα το οποίο δέχτηκε από τον Τζούρισιτς. Έτσι λοιπόν το φάουλ το οποίο σφύριξε ο Γερμανός, ο Μπάστιαν Ντάνκερ, διαιτητής. 10ο λεπτό, 0-0. Φίλοι ακροατές, Σερασπορ, Παναθηναϊκός, Νίπρο. Η Νίπρο έχει την μπάλα στην κατοχή της, μια βαθιά παλιά με στόχο. Εκεί θα κερδίσει ο Γεβδάη για τον Παναθηναϊκό. Ο Κότσιρας θα κερδίσει την μπάλα με το κεφάλι και πάλι στον Γεβδάη, ο οποίος αρκετά μέτρα πιο πίσω θα παίξει με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, Γεβδάη και Μάγνουσον απόψε για τον Παναθηναϊκό. Μετά τον τραυματισμό του Μπαρσέκη, φέρνει τον Γεβδάη με το καλημέρα στον Παναθηναϊκό και πήρε θέση στην ενδεκάδα. Ο Βιλένα θα κατεβάσει στη μεσαία γραμμή. Έχει χώρο να κινηθεί. Κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει γύρω από τον άξονα του, θα τη δώσει στον Γεβδάη, ο οποίος Γεβδάη κρατάει και με τη σειρά του θα παίξει στον Κότσιρα. Κότσιρας τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή, θα αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο Ουκρανών. Θα παίξει και πάλι με τον Γεβδάη. Ο Γεβδάη θα βρει αριστερά τον Μάγνουσον. Μάγνουσον έχει χώρο μπροστά του, θα παίξει με τον Κότσιρα. Με τον Χουανκάρ, συγγνώμη, Χουανκάρ και Μπερνάρ, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Έχει κατοχή τη μπάλα. Σε 10 λεπτό, φίλοι ακροατές, Παναθηναϊκός Νίπρο 0-0. Με τον Τζούρισιτς τώρα ο Παναθηναϊκός από δεξιά. Ωραία, θα γυρίσει τον Κότσιρα. Κότσιρα Τζούρις, Τζούρισιτς Μπερνάρ. Μπερνάρ, σπόραρ, Βιλένα, σουτ. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Έκλειψαν την μπάλα εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού, φίλοι ακροατές, στη μεσαία γραμμή. Με σπόραρ, Βιλένα και Μπερνάρ έπαιξαν πολύ ωραία το τρίγωνο. Ο Βιλένα έγινε κάτοχος στην μπάλα, έκανε ένα βολ πλανέ. Η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία του τερματοφύλακα Βόλιουνετς. Μπλόκαρε χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι Ουκρανοί τώρα και πάλι θα διώξουν την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει κατοχή. Την μπάλα θα φτάσει στη μεσαία γραμμή. Θα κερδίσουν οι Ουκρανοί με την προσπάθεια του Μπαμπέγκο. Ο Μπαμπέγκο θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο θα γίνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Πάσιτς. Εκεί θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα διαβάσει τη φάση ο Χουανκάρ, θα την αφήσει, θα φύγει μακριά η μπάλα. Πλάγιο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Χουανκάρ να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Έχει κερδίσει μέχρι τώρα την πρωτοβουλία στη μεσαία γραμμή. Έχει τον έλεγχο και απειλεί την ομάδα της Νίπρος αυτά τα 12 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Χουανκάρ έτοιμος να το εκτελέσει. Πάλι θα βρει στον Μπερνάρ. Μπερνάρ θα την κατεβάσει. Θα κερδίσουν οι Ουκρανοί με τον Μπάνκο. Ο Μπάνκο θα βρει δίπλα του και θα παίξει με τον Πάσιτς. Πάσιτς με τον Καπιλένκο. Καπιλένκο κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον συμπαίκτη τον Ντόβικ. Ντόβικ έχει χώρο μπροστά του να κινηθεί. Θα δει τον Άνταμλουκ. Ο Άνταμλουκ θα κάνει το λάθος στην προσπάθεια την οποία έκαναν εκεί οι παίκτες της Νίπρο να αλλάξουν την μπάλα. Χουανκάρ δεν βιάζεται, θα παίξει και με το χρόνο Παναθηναϊκός, είναι βέβαιο στην διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Τζούρισιτς θα χάσει την μπάλα από την προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Μπάνκο στη μεσαία γραμμή. Αυτός θα κρατήσει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Άνταμλουκ. Άνταμλουκ με τη σειρά του θα παίξει με τον κεντρικό αμυντικό τον Σάραπι. Σάραπι κρατάει πάντα την κατοχή της μπάλας. Θα δώσει λίγα μέτρα πιο πίσω τον Μπαμπέγκο. Μπαμπέγκο και Σάραπι πάντα για την ομάδα της Νίπρο. Άνταμλουκ σηκώνει το κεφάλι του με τη βοήθεια του Μπάνκο. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο
σημείο στο οποίο θα ελέγξουν τώρα οι παίκτες της Νίπρο. Θα γίνει ένα φάουλ γιατί έβαλε ωραία το κορμί του μπροστά από τον Μυροσιτσένκο. Εκεί βρέθηκε ο Χουανκάρ, ο οποίος έβαλε ωραία το κορμί του μπροστά από τον Μυροσιτσένκο. Κέρδισε αυτό το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν ανάσες και εκεί να δημιουργήσουν σιγά σιγά την δική τους επιθετική πρωτοβουλία. 13ο λεπτό, Παναθηναϊκός Νίπρο 0-0. Εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου, με τον Παναθηναϊκό να μετράει μια καλή προσπάθεια στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Γιάννη τον Κότσερα, όταν έκανε ένα πολύ δυνατό σούτ, η μπάλα κόντρα πήρε πορεία προς την εστία του Βόλιουνετς. Έτσι λοιπόν δεν έφτασε για να δημιουργηθεί η μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων, κυρίως από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει κερδίσει μέχρι τώρα 4 κόρνερ σε αυτά τα 13 λεπτά του παιχνιδιού και προσπαθεί να επιβάλλει τον ρυθμό του. Δεν μπορεί ο σκόραρ εκεί να πιάσει την κεφαλιά. Ο Βόλιουνετς θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα μετά το ελεύθερο βολέ που έκανε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Η μπάλα έφτασε κατευθείαν σε χέρια και τώρα σε πόδια Ουκρανών με τον Άνταμλουκ να ελέγχει. Ο Μπάνκο κερδίζει. Άνταμλουκ και Μπάνκο αλλάζουν την μπάλα. Εκεί μαρκάρει ο Τζούρισιτς. Θα βγει ο Κότσερας πάνω στην μπάλα. Θα κερδίσει με δεύτερη προσπάθεια. Δεν μπορεί ο Πέρεθ να την κατεβάσει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ρουμτζίνσκι. Ρουμτζίνσκι με τη σειρά του παίζει με τον Πιχάλονοκ. Ο Πιχάλονοκ στη μεσαία γραμμή αλλάζει την μπάλα. Η μπάλα θα φτάσει στον Σάραπι. Σάραπι θα βγάλει δεξιά-αριστερά εκεί όπου κινεί τον Μπάνκο. Ο Μπάνκο έχει να αντιμετωπίσει τα δίσταση δύο παικτών και συγκεκριμένα του Παλάσιου και του Τζούρισιτς. Η μπάλα θα βγει σε πόδια και πάλι Ουκρανών παικτών με τον Άνταμ Λουκ να ελέγχει. Όλα αυτά φίλοι ακροατές στο 14ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα στο 0-0 με την Ντνίπρο. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Σάραπι τώρα και τον Μπάνκο. Μπάνκο έχει μπροστά του τον Πέρε. Θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί όπου κινείται ο Σάραπι. Σάραπι με στόχο τον Άνταμ Λουκ. Άνταμ Λουκ στη μεσαία γραμμή για τον Πιχάλονοκ. Ο Πιχάλονοκ ο αρχηγός που περνάει όλο το παιχνίδι της ομάδας της Νίπρο από αυτόν. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Μπαμπέγκο. Μπαμπέγκο με τον Άνταμ Λουκ. Πολλές οι παλιές που αλλάζουν οι παίκτες της Νίπρο. Μια βαθιά παλιά τώρα θα γίνει με στόχο τον το Μίκο Φελίπε, η μπάλα θα φτάσει στον Κότσερα. Κότσερα στα κόψη και ετβάει μια βαθιά παλιά με στο κοντοσκόρα. Δείχνει να ελέγχει ο τερματοφύλακας. Θα γίνει το λάθος. Σκόρα θα γυρίσει το πλασέκι. Μπάλα στα δίχτυα. Γκολ! 1-0 με την υπογραφή του Άντρας Σπόραρ και ο Παναθηναϊκός λύνει το γρίφο στο 15ο λεπτό. Μια φάση η οποία φέρει τη σφραγίδα του Σλοβαίνου. Λέγαμε νωρίτερα, φίλοι ακροατές, ένα σπόρο ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει πάρα πολλά φέτος από το Σπόραρ. Διαβάζει τη φάση, κάνει τραγικό λάθος η άμυνα της Νίπρο. Δεν βγαίνει ο τερματοφυλακάς του Σοβόλιουνετς. Ο Σπόραρ κάνει το κοντρόλ, διαβάζει τη φάση, σηκώνει την μπάλα πάνω από τον τερματοφυλακά της Νίπρο. 1-0 και ο Παναθηναϊκός ξεκλειδώνει τον γόρτιο δεσμό από το ξεκίνημα του αγώνα και ουσιαστικά παίρνει την πρόκριση, γιατί τίποτα δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί στα περίπου 75 λεπτά. Αν και στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα, νομίζω Χρήστο η εικόνα είναι ξεκάθαρη για αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ. Είναι η δικαίωση του επίμονου κυνηγού. Γίνεται ένα βαθύ γέμισμα, μια 55-60 βαλιά, όπου πάει να φύγει η μπάλα του περιοχή Παναθηναϊκού. Είναι ο center back με τον τερματοφύλακα, ο σκόραρ ξεκινάει από πίσω του. Τους βλέπει ότι σαστίζουν, δεν αποφασίζει κάποιος να πάει στην μπάλα. Χώνεται ανάμεσά τους. Τη στοπάρει, περνάει πάνω στην τρίπλα του τερματοφύλακα και με ένα καταπληκτικό πλασεδάκι, ψιλοκρεμαστό, την πέταξε μέσα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν, νωρίς όπως στο πρώτο παιχνίδι, τότε στο 10, σήμερα στο 15, ο σκόραρ ανοίγει λογαριασμό. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Σλοβαίνο, για τον οποίο πολλά υπόθηκαν πέρυσι σχετικά με την ευστοχία του κτλ. Τώρα όμως δείχνει ότι έχει μπει με το δεξί, έχει μπει φουριόζος. Δύο γκολ σε 105 λεπτά αγώνα. Νομίζω ένας πάρα πολύ καλός απολογισμός. Του έκανε 105 γιατί είχε γίνει και αλλαγή στο μάτς. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα παιχνίδι έχει σκοράρει δύο γκολ και περισσότερο από 90 αγωνιστικά λεπτά. Με ένα γκολ το οποίο χαρακτηρίζεται σεντερφόρ ρίσκιο, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή με την έννοια ότι ο σεντερφόρ παίρνει τη φάση πάνω του, τρέχει, την κυνηγάει, γίνεται το λάθος, καταλαβαίνει, έχει αίσθηση του χώρου. Είναι πάρα πολύ βασικό ο σεντερφόρ να έχει αίσθηση του χώρου, καταλαβαίνει που βρίσκεται η μπάλα, την κατεβάζει, δεν αφήνει κανένα περιθώριο με ένα ιδανικό πλασέ.
στον τερματοφύλακα αλλά και στον αμυντικό, ο οποίος έτρεξε πάνω στην μπάλα για να καλύψει, αλλά δεν πρόλαβαν. Ο σκόραρ ανοίγει στο 15ο λεπτό τον κόλο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 και όπως καταλαβαίνετε οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι πολύ ενθουσιασμένοι από την εικόνα, και όλος ο Παναθηναϊκός παίζει ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτά τα 15 λεπτά. Έχει αλλάξει 3-4 φορές την μπάλα στην περιοχή με πολύ ωραίο τρόπο. Την έκρυψαν, θα έλεγα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ενώ τώρα ο Βιλένα θα πέσει με δύναμη και δεύτερη προσπάθεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με την Νύπρο να γίνεται μια παλιά. Ο Μπρινιόλι θα πέσει και θα μπλοκάρει στη γωνιά του χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί όπου βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι και έπεσε και μπλόκαρε αυτή την προσπάθεια που έκανε για την ομάδα της Νύπρο ο Μπαμπένκο. Είναι ξεκάθαρη Άρη, η ανωτερότητα του Παναθηναϊκού. Θυμίζει πάρα πολύ το πρώτο παιχνίδι. Δεν υπήρχε πλην κάποιων συγκεκριμένων διαστημάτων καμία αμφιβολία στο πρώτο μάτι. Η ομάδα έχει ρυθμό, είναι καλύτερη, είναι, έχει πίεση, έχει συνοχή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Είναι φανερή η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Με τη διαφοροποίηση του αποστολού παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός θα παίξει και με το χρονόμετρο πια. Είναι λογικό, είναι και παιχνίδια τακτικής. Είναι παιχνίδια, δεν μπορείς να πας να σκοτωθείς σε 90 λεπτά για να βάλεις 17 γκολ σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξέρεις ότι από το εξορισμού όλο αυτό το πράγμα θα σε οδηγήσει στο τέλος της βραδιάς σε κάτι το οποίο περίμενε όλο το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Και το λέω γιατί αυτά τα παιχνίδια πολύ κομβικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίσσεται ή θα εξελιχθεί η χρονιά. Είμαστε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε όμως ακόμη 70 λεπτά παιχνιδιού για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία απόψε απέναντι στο κοινό του να ξεδιπλώσει τις αρετές του και να δούμε σε ποια κατάσταση είναι αυτή η ομάδα η φετινή του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια τώρα η οποία θα γίνει από τον Παλάσιος δεξιά, θα κάνει ένα πλάγιο το οποίο οι παίκτες της Νύπρο εκτελούν. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παιχτών της Νύπρο, με τον Άνταμ Λουκ να προσπαθεί να ελέγξει και τον Σάραπη. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί αρκετά συχνά παίζουν παράλληλα εκεί, με φόβο και με τη φωτιά παίζουν, θα έλεγα, γιατί οι παίκτες του Παναθηναϊκού πιέζουν ψηλά. Προσπάθεια του Μάγνουσον, Γιλένα. Μπάλα θα φτάσει στον Μπερνάρ. Όχι, θα κόψουν οι Ουκρανοί. Ο Πάσιτς θα γυρίσει στον Άνταμ Λουκ. Άνταμ Λουκ θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο έχει πιστοχωρήσει ο Μπαμπέγκο. Ο Μπαμπέγκο τώρα έχει δύο παίκτες που θα έχουν μπροστά του. Θα δει τον Ρουτζίνσκι. Ρουτζίνσκι θα χάσει από την παρέμβαση του Πανκάρ του Πέρε. Το Πέρε θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Το φάουλ και μια κίτρινη κάρτα από ένα δυνατό μαρκάρισμα. Το οποίο θα γίνει στη μεσαία γραμμή από τον Πάγκο, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Ρούμπεν Πέρε. Θα επιφέρει και την πρώτη κίτρινη κάρτα πάνω στον Πάγκο. Η προσπάθεια την οποία έκανε για την ομάδα της Νύπρο ο Μπαμπέγκο, ο Μπάγκο, ο οποίος έπεσε πάνω στον Ρούμπεν Πέρεθ και έκανε αυτό το φάουλ. 20 λεπτά παιχνίδιου στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Αντράζ Σπόραρ. Ένα γκολ το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του Σλοβαίνου στο ξεκίνημα, όπως έκανε και στο πρώτο μάτς, την πρώτη αναμέτρηση στην Σλοβακία. Η προσπάθεια του Μάγνουσον τώρα αρκετά μέτρα πιο πίσω. Βάλα θα φτάσει στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι κρατάει, δεν βιάζεται, δεν δέχεται κάποια ιδιαίτερη πίεση εκεί. Θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Κότσερα. Ο Κότσερας κατεβάζει ωραία την μπάλα από θέση δεξιά. Ωραία τρίπλα, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γιάννη τον Κότσερα. Δεν θα καταφέρει όμως το τέλος να το ολοκληρώσει με την πάσα η οποία δεν είναι καλή. Ο Μάγνουσον θα κάνει το λάθος εκεί. Δεν οπισθοχώρησαν να γυρίσει παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα θα γυρίσει ο Πέρεθ. Για να δούμε την προσπάθεια για τους παίκτες Νύπρο από τα αριστερά. Ο οποίο θα κινηθεί ο Καπιλέγκο. Καπιλέγκο θα χάσει με την ωραία ενέργεια την οποία θα κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τζούρισε στα δεκτέα μαρκάρισμα. Ο Γερμανός θα αφήσει το παιχνίδι να στηριχτεί κανονικά. Μια σέντρα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Γετβάη θα διώξει σε πλάγιο. Νομίζω εδώ ότι ο Γερμανός έπρεπε να τελειώσει τη φάση γιατί δέχτηκε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα και ο Τζούρισε άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Η προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι Ουκρανοί από αριστερά με τον Μπάνκο και την ενέργεια την οποία θα κάνει ο Μπαμπέγκο. Μπαμπέγκο σηκώνει το κεφάλι και μπροστά τον Πέρεθ θα βρει τον Μπάνκο. Μπάνκο δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι με πλάτη στον Τζούρις. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Άνταμ Λουκ. Άνταμ Λουκ στον Σάραπη. Σάραπη αριστερά σε ένα σημείο στο οποίο θα κινηθεί ο Μπάνκο στο 20. Δεύτερο λεπτό είμαστε φίλοι ακροατές. Παναθηναϊκός Νύπρο 1-0 με την προσπάθεια την οποία τώρα θα κάνουν οι παίκτες Νύπρο από τα δεξιά με τον Άνταμ Λουκ. Άνταμ Λουκ σηκώνει το κεφάλι. Θα παίξει σε ένα σημείο εκεί με τον Μυροσιτσένκο. Μυροσιτσένκο και πάλι τον Άνταμ Λουκ. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή μέχρι να γίνει το λάθος και τώρα θα γίνει το λάθος με το καλό μαρκάρισμα το οποίο θα κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Πέρεθ
θα μπορέσει να κερδίσει εκεί την μπάλα και θα δώσει στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να κυκλοφορήσει. Να θυμίσω, Άρη, ότι αυτός ο νεαρός με το νούμερο 23 στην πλάτη από την Τύπρο, ο Μπλάνκο, είναι ο παίκτης που είχε γίνει σύριαλ πέρυσι το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Πολλά τον περίμενε ο Παναθηναϊκός, εβδομάδες διαπραγματεύσεις, θα έρθει από το Μεξικό, θα κάνει, θα υπογράψει, θα δείξει, θα ράνει. Τελικά ήταν πολλά τα λεφτά ο Παναθηναϊκός προτίμησε να μην τα δώσει. Κατέληξε στην Τύπρο και από ό,τι βλέπω δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή νομίζω ναι. Σοφή ήταν η απόφαση. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά για τα λεφτά που ζητάγανε. 6 ναι, ναι, εκατομμύρια ναι. ευρώ και 7 εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείς, υπάρχουν πεθαράτσες και πεθαράτσες που μπορούν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, γιατί η εικόνα του δεν είναι αυτή ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και σε μια ομάδα η οποία. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω εσύ έχεις εικόνα για το πρώτο παιχνίδι. Οπότε. Ναι. Γιατί είναι διαφορετικό. Καλός παίκτης και μέχρι εκεί, όχι τώρα για τόσα πολλά λεφτά. Για να δούμε τον Καπιλέγκο. Καπιλέγκο θα παίξει ένα σημείο στο οποίο θα κατεβάσει εκεί την μπάλα και θα επιχειρήσει να γυρίσει ο Ντόβικ. Ο Ντόβικ για βαθιά παλιά. Ο Μπρινιόλι θα διαβάσει τη φάση, θα απομακρύνει. Άνταμ Λουκ θα κόψει με το κεφάλι. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει. Ντόβικ έξω περιοχή κρατάει την μπάλα. Ο Ντόβικ για την Ντύπρο. Οι κύπεξοι του Αθηναϊκού προσπαθούν να παίξουν άμυνα. Ο Ντόβικ με τον Μάξον. Ωραία προσπάθεια ο Ντόβικ. Για να δούμε. Θα μπει στην αρχή. Γκολ. Τρομερή ενέργεια, τρομερό γκολ από τον Ντόβικ, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, πλασάρει τον Μπρινιόλι και κάνει το 1-1 στο 24ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ το οποίο θα πετύχουν οι Ουκρανοί. Πήρε την μπάλα και κατόρθωσε να περάσει ανάμεσα από τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί. Πλάσαρε από πολύ δύσκολη θέση. Με τα αριστερό, τύπος είναι τάκ. Ενέργεια την οποία... Πήρε όλη τη φάση πάνω. Το Ντόβικ πέρασε έναν, δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκεί έφτασε απέναντι από τον Μπρινιόλι. Η μπάλα κάτω από τα πόδια του Ιταλού τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το 1-1 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν τελειώσει. Έτσι. Λέγαμε πριν ότι μετά ένα γκολ ο Παναθηναϊκός ήθελε να είχε το προβάδισμα. Έπρεπε να δεχτεί 3 για να πάει στην παράταση και 4 για να μείνει απ' έξω. Τώρα με αυτό το γκολ. Δεν προφέρει το παιχνίδι εκεί που ήταν. Εντάξει, παίρνει μια ανάσα, θα έλεγα. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια, ναι, αλλά ναι. Προσέξτε πόσο σημασία έχει αυτή. Τι περιμένω εδώ, κάτι κοιτάνε από το ΒΑΡ, δεν ξέρω τι μπορεί να. Να πούμε, παιδιά, ότι. Το ξεκίνημα. Ναι, θα το δούμε αυτό σε λίγο. Ότι ωραίο, τον γκολ είπαμε ότι είναι παικταράς, αλλά και άμυνα με τα μάτια από το Μάγνουσον εκεί δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν το έλεγα αυτό, γιατί του πήρε παραμάζωμα Δημήτρη. Δηλαδή, έχοντα εικόνα από εδώ, έκλεισαν ναι. Καλά οι παίκτε του Παναγωγικά ψηλά, αλλά ήταν μια προσωπική ενέργεια. Δηλαδή, φαίνεται και του πήρε παραμάζωμα και όλη την άμυνα μαζί. Δεν δούμε... ξέρω τι περιμένουμε τώρα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν μου μοιάζει να υπάρχει κάτι. Μήπω offside στο ξεκίνημα. Είναι πολύ έξω από την περιοχή για να υπάρχει. Όχι, όχι, όταν έγινε η παλιά στο ξεκίνημα τη φάση. Που γύρισε, ναι, και, ναι, 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 που γύρισε. Και πήρε την μπάλα. Προφανώς πρέπει να είναι κάτι ωραίο. Πάντως οι αξίες των ποδοσφαιριστών φαίνονται στο γήπεδο, όπως λέγατε για τον Βραζιλιάνο, και αυτός ο παίκτης είναι γκολ τελικά. Ή offside. Ναι, ναι, ναι. Είναι γκολ. Ωραία. Προχωράμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Νίπρο 1-1 με τον γκολ του Σπόρα στο 15ο λεπτό και στο 25ο του Ντόβικ, ο οποίος πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ενώ τώρα μια βαθιά παλιά μας από τον Παλάσιο. Για να δούμε Παλάσιο, ο οποίος κρατάει την μπάλα, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί. Δύο παιχτών της Ουκρανικής ομάδας, θα πέσει το χορτάρι. Αφήνει ο Γερμανός να συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά. Η μπάλα φτάσει στον Μπλάνκο. Μπλάνκο στη μεσαία γραμμή θα ξεπεράσει την αντίσταση του Πέρετ. Ο Πέρετ με δεύτερη προσπάθεια θα μπορέσει να κερδίσει το χώρο. Η μπάλα θα φτάσει στον Ρουμπτσίνσκι. Ρουμπτσίνσκι αριστερά στον Καπιλέγκο. Καπιλέγκο η παλιά και πάλι σε πόδια παιχτών τη Νίπρο με τον Μπλάνκο. Μπλάνκο έχει μπροστά του τον Τζούρισι. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Σάραπλη. Σάραπλη θα παίξει και πάλι με τον Μπλάνκο. Όλα αυτά στο 26ο λεπτό, φίλοι ακροατές. Παναθηναϊκός Νίπρο 1-1. Σκορ το οποίο διαμορφώνεται, όπως σας είπαμε νωρίτερα, με το Σπόραρ στο 15. Δύο πολύ ωραία γκολ έχουν μπει και ο Σπόραρ αλλά και ο Ντόβικ πέτυχαν δύο πολύ ωραία γκολ απόψε. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα στη μεσαία γραμμή και θα κερδίσει το φάουλ από τον Σπόραρ ο Μπαμπέγκο. Ο Ρουσιάν Μπαμπέγκο έπεσε στο χορτάρι. Ο Ρουσλάν Μπαμπέγκο από την προσπάθεια την οποία έκανε ο Αντράτς Σπόραρ κατόρθωσε και έβαλε πρώτο στο κορμί του Ουκρανός μπροστά από τον Αντράτς Σπόραρ. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παικτών της Νίπρο με τον Άνταμ Λουκ να κάνει εκεί μια προσπάθεια και να βγάζει δεξιά σε ένα σημείο στο οποίο κινούνται με τον Ντόβικ και πάλι στη μεσαία γραμμή. Σέντρα η παλιά με στόχο τον Καπιλέγκο. Καπιλέγκο και Μπλάνκο. Μπλάνκο θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω. Σάραπλη θα παίξει με τον
Μπαμπέγκο στη μεσαία γραμμή. Όλα αυτά στο 27ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 1-1. Όπως σας είπαμε, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε δυνατά. Οπισθοχώρησε μετά τον κόλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι αλήθεια. Αλλά στη μία και μοναδική προσπάθεια, την οποία επιχείρησαν οι Ουκρανοί, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα γκολ το οποίο ξαναφέρνει πάλι το παιχνίδι στα ίσια στο 1-1. Αυτή την ώρα. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο θα κόψει ο Μάγνουσον Μπερνάρ, Βιλένα. Θα γίνει ένα λάθος εκεί στη μεσαία γραμμή, αλλά θα φτάσει σε πόδια παικτών της Νίπρο με την προσπάθεια του Άνταμλουκ τώρα, ο οποίος θα βγάλει δεξιά στον Πάσιτς. Πάσιτς θα παίξει σε ένα σημείο που οι Ουκρανοί ελέγχουν τον ρυθμό στην τελευταία λεπτά. Μυροσιτσέγκο, η μπαλιά με στόχο τον Καπιλένκο. Αυτός θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα από τον Παλάσιο Σπαμ. Παναθηναϊκός έχει ψωφορήσει τα τελευταία λεπτά. Η εκκεντή στη μεσαία γραμμή η ομάδα της Νίπρο και βεβαίως έχει κατορθώσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να κυκλοφορήσει την μπάλα. Χωρίς να έχει απειληθεί βέβαια ο Παναθηναϊκός σε κάποιο χρονικό σημείο ιδιαίτερα, αλλά ήταν καταπληκτικό το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ντόβικ από τους Ουκρανούς. Πήρε την μπάλα μόνος του έξω περιοχή. Έλεγα Νταϊλίκη, έτσι όπως λέγαμε. Πέρα, τάκ, είναι λιγάνε δικαιολογική και με το παραπάνω, τα λεφτά και το θέρμο. Όποιον βρήκε μπροστά του και πήγε με την μπάλα στα δίκαια. Απέναντι στον Πρινιόλι. Δηλαδή ένα γκολ το οποίο το βλέπεις από παίχτες που έχουν ποιότητα για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι. Και ένα φάουλ τώρα, το οποίο έχουν οι Ουκρανοί κερδίσει από τα αριστερά. Δύο παίχτες πάνω στην μπάλα. Το φάουλ θα εκτελεστεί με στην περιοχή, απομακρύνουν εκεί. Όχι καλά όμως οι παίκτες Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που θα τρέξει και θα κερδίσει ο Άνταμλουκ για την Ουκρανική ομάδα. Αρκετά μέτρα πιο πίσω στο Βόλινε, στον τερματοφύλακά τους. Ο Βόλινε έχει βγει έξω από την περιοχή. Θα κάνει μια βαθιά παλιά, ένα βολέ. Ο Μάγνουσον δείχνει να ελέγχει, τα καταφέρνει. Ο Πέρεθ δεν θα βρει τον Τζούρισιτς. Έχουν κερδίσει το κέντρο στα τελευταία λεπτά οι Ουκρανοί και έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Χουάνκαρ. Χρειάζεται ψυχραιμία να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το ρυθμό όπως ξεκίνησε στο παιχνίδι. Έχει αυτό το κενό διάστημα. Έχει 5-6 λεπτά τώρα από την επίτευξη του τέρματος και μετά που έχει ανεβάσει την απόδοσή της στην Νίπρο. Ο Γιωβάνοβιτς το έλεγε χθες ότι δεν είναι αμελητέα ποσότητα, δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να την υποτιμήσει. Είναι καλή ομάδα. Απλά είναι τα δεδομένα του παιχνιδιού τέτοια τα οποία δημιουργούν πολλές φορές και τις συνθήκες στους αγώνες. Για να δούμε την προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Σάραπι. Σάραπι κρατάει, θα βγάλει αριστερά σε ένα σημείο που Καπιλένκο ελέγχει. Ο Κότσιρας θα κόψει το πλάγιο, είναι για τον Παναθηναϊκό τελικά. Και αυτό γιατί η μπάλα βρήκε και στον Ρουμτζίνσκι, όπως τουλάχιστον δείχνει ο επόπτης γραμμών, ο Ντόμινικ Σχάλ. Η προσπάθεια του Κότσιρα. Κότσιρα, Τζούρισιτς, ωραία ενέργεια του Τζούρισιτς. Κερδίζει με δεύτερη προσπάθεια, τρίτη προσπάθεια. Φάουλ. Επιτέλους σφυρίζει το φάουλ. Έχει 1-2-3 μαρκαρίσματα ο Τζούρισιτς, Γερμανός. Ο Ντάνκερτ σφυρίζει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να κάνει μία ακόμη επιθετική πρωτοβουλία. Στο 30 λεπτό είμαστε, φίλοι ακροατές. Παναθηναϊκός Νίπρο 1-1 με τον Γεύντα και τον Μάγνουσον. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα. Βιλένα, ο Τόνι Βιλένα, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σε αυτό το ρόλο που έχει εκεί στη μεσαία γραμμή σε αυτά τα 30 λεπτά. Ωραία ενέργεια από τον Πέρεθ. Θα χάσει όμως την μπάλα ο Πέρεθ με δεύτερη προσπάθεια. Έχει τον Βιλένα. Βιλένα στο Χουάνκαρ. Χουάνκαρ δεν μπορεί να παίξει με τον Μπερνάρ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν και πάλι με τον Γεβδάη. Όχι, ο Ντόμπι βάζει φοβερά το κορμί του μπροστά. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να βρει μια λύση εκεί για τον Ντόβικ. Μία ο Μάγνουσον, ο Γεβδάη δεν μπόρεσε σε αυτή την προσπάθεια. Ενώ τώρα έγινε μια παλιά σε θέση έξω αριστερά. Η μπάλα έφυγε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ντόβικ εκεί ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού έχει μια πρωτοβουλία. Κατεβάζει ωραία την μπάλα. Είναι πολύ ωραίο. Παίζει με την πλάτη προς την αντίπαλη άμυνα και μπορεί να δημιουργεί προϋποθέσεις ο Πέρεθ τώρα. Θα διώξει την μπάλα μακριά, θα δώσει αλλαγή. Μάλιστα, σπάνια βλέπεις αυτό. Αλλά έχει χάσει καθόλου το μυαλό. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλό στο κέντρο, χάνει τις μονομαχίες. Έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία λεπτά μετά το γκολ που δέχτηκαν για περίπου 15 λεπτά οι Ουκρανοί. Πετύχαν αυτό το γκολ της Σοφάρης, δεν έχουν κάνει βεβαιά άλλη ευκαιρία. Πιέζουν όμως, είναι στο γύρω-γύρω και καταλαβαίνετε ότι αν βάλουν ένα δεύτερο γκολ, μιλάμε για άλλο παιχνίδι πλέον, έτσι. Είναι μια ανανόηση που θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Για να δούμε την προσπάθεια των Ουκρανών. Υπήρξε στην περιοχή. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Άνταμλουκ να κάνει τη σέντρα. Μπρινιόλι θα προλάβει. Θα προλάβει ο Μπρινιόλι πριν η μπάλα βγει κόρνερ και θα μαζέψει την μπάλα. Κοιτάξτε πόσο αγχωμένη είναι η πράσινη. Πάρα πολύ πίσω. Ναι. Δεν έχει τη γρήγορη μπάλα που το κάνει συνήθως ο Μπρινιόλι με τη μία να πετάξει. Γιατί είναι όλοι πίσω και έξω από την περιοχή του. Τόσο αγχωμένη. Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να χτίσει επίθεση από πίσω με τον build-up. Βαθιά παλιά του Μπρινιόλι. Ο Κότσιρας
θα κόψει την μπάλα. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο εκεί στη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός σαν να του πάτησε ένα κουμπί μετά το 23ο λεπτό και να έχει φρενάρει. Σαν να έχει πατήσει το φρένο ενώ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Σκόραρε, δημιούργησε προϋποθέσεις. Κυκλοφορούσε την μπάλα. Έχει ένα παθητικό ρόλο στα τελευταία 7-8 λεπτά. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρο με στο αγωνιστικό χώρο που έχουν πάρει μέτρα οι Ουκρανοί τώρα. Η προσπάθεια που θα γίνει. Ο κίνδυνος εκεί, ένα σουτ, Μπρινιόλι θα πέσει και θα μπλοκάρει. Ένα σουτ το οποίο έγινε από τον Ρουμπτζίνσκι, άφησε ωραία και πάλι ο Τόμπικ την μπάλα εξωτερική. Ενώ έγινε μια σέντρα με το γύρισμα το οποίο έγινε από τον Μυροσιτσέγκο. Ο Τόμπικ άφησε την μπάλα εκεί όπου σούταρε με δύναμη για την ομάδα της Τύπρο ο Ρουμπτζίνσκι. Ο Ρουμπτζίνσκι, ο οποίος είδε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να πέφτει στην γωνιά του και να μπλοκάρει την μπάλα. Μια ακόμη ευκαιρία χαμένη σε αυτό το χρονικό σημείο για την Τύπρο. Ο Τζούρισης κρατάει. Τζούρισης μια βαθιά παλιά. Στο 8ο Παλάσιο, ο Παναθηναϊκός μπορεί να απειλήσει εδώ. Για να δούμε. Ο Κότσιρας κρατάει την μπάλα. Κότσιρας Παλάσιος. Ευκαιρία στην περιοχή. Θα πλασάρει. Μπερνάρ το σουτ έξω. Τρομερή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με τον Μπερνάρ σε κενή εστία δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ενώ νωρίτερα ο Παλάσιος έχει δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Έχει πέσει στο χορτάρι. Επίση εκεί. Μεγάλες φάσεις, ο Παλάσιος θα πλασάρει. Υπάρχει πρόβλημα με τον τερματοφύλακα της Τύπρο, το Βόλιουνετς. Φωνάζουν σπευσμένα να τρέξουν το ιατρικό επιτελείο. Τον έχει βρει προφανώς με το πόδι του εκεί. Όχι, ο Παλάσιος, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι, δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Σε πρώτο χρόνο μετά την κάθετη του Κότσιρα, ο Παλάσιος πλασάρει. Μετά έρχεται τρέιλερ, ο Μπερνάρ δεν μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Καλύτερα και από πέναλτι, έτσι με δραματοφύλακα κάτω, σε άδεια εστία. Με πάρα πολύ δύναμη. Από τα 13-14 μέτρα, ναι. Ακριβώς τον άξονα και στέλνει την μπάλα έξω. Κάνει μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-1 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ τώρα μπαίνει το φορείο στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφέρει τον τερματοφύλακα της Τνίπρο. Φοβήθηκαν εκεί οι παίκτες του, οι οποίοι φώναξαν εσπευσμένα να μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Τνίπρο. Οπότε πάρτε μια ανάσα να δούμε και λίγα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ζιμπρού Φενέρμπαξε 0-0, το παιχνίδι 5-0. Άρχισε μόλις το παιχνίδι Ολυμπία Λουμπιάννα Λουντογκόρετς, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Μπάντα μπορείς να φύγει Άρισλε μεσοπορταυτής Κύπρου με το ευρύ 5-2 του πρώτου αγώνα, είναι στο 0-0. Μπαλζάν Νέμαν Γκρόντινο 0-0 στο 80. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-1. Τελειώνει και το φιλικό Φόλτα Μαλάνη 1-1, ενώ το βράδυ υπάρχουν πολλά παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν την πρόκριση των ομάδων. Την άλλη εβδομάδα ξαναπαίζουν. Είμαστε την 1η Αυγούστου και όλη η Ευρώπη παίζει ποδόσφαιρο. Την 5η Άρης και ΠΑΟΚ και ξαναπάμε. Όχι, δεν θα πάμε ακόμα γιατί υπάρχει ακόμα διακοπή. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι θερατόρα. Έχουμε μια αλλαγή εδώ στην ηχοληψία με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο πλέον να είναι μαζί μας. Πάντα Ειρήνη Φωτέλη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στο 1-1 και φυσικά δεν θέλει να έχει εκπλήξεις υπό την έννοια ότι αν δεχτεί γκολ αλλάζουν τα πάντα. 1-3 το πρώτο παιχνίδι. Πριν μεγάλο άγχος, βλέπουμε εδώ τον τερματοφύλακα να τοποθετείται στο φορείο για να απομακρυνθεί, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ετοιμάζεται και ο Πιτσιρικάς. Για πείτε μας, ετοιμάζεται ο Πιτσιρικάς, ο δεύτερος. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τον Βόλιουνετς. Ο Βόλιουνετς, ο οποίος δεν θα συνεχίσει, ο Κιναρέλκιν θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ένας νεαρός, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο για να παίξει σε αυτή την αναμέτρηση. Φαίνεται ότι ο Γεβγέν Βόλιουνετς δεν μπορεί να συνεχίσει. Υπήρξε σε πρώτο χρόνο αντίδραση με πολύ φόβο εκεί από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι ούρλιαζαν κυριολεκτικά να μπει μέσα, γιατί προφανώς ίσως έχασε τις αισθήσεις του. Ενώ τώρα καταχειροκροτείται ο τερματοφύλακας των Ουκρανών από την εξέδρα εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το 35ο προς 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βόλινιτς θα φύγει. Τη θέση του θα πάρει ο νεαρός με το νούμερο 12, ο Γιακίβ Κιναρέλκιν, έτσι. Σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο και πάλι με ένα πλήγμα για τους παίκτες της Νίπρο. Σε αυτό το χρονικό σημείο, στο 37ο λεπτό, είχαν τα προβλήματά τους. Αν βεβαίως ισχύουν όλα αυτά τα οποία έβγαλαν οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι με την ιστορία με την Γαστεντερίτιδα, από εκεί και πέρα έχουν και τα προβλήματά τους
με το θέμα που αφορά πλέον την προσπάθεια την οποία έκανε νωρίτερα ο Παλάσιος. Ο Παλάσιος, ο οποίος δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν, μετά τη φάση αυτή υπήρξε ο σοβαρός τραυματισμός. Ας ευχηθούμε το παιδί να είναι καλά, να μην έχει τίποτα πιο σοβαρό. Και έτσι λοιπόν να επανέλθει στις υποχρεώσεις του. Έφυγε με το φορείο. Ενώ το παιχνίδι τώρα ξεκινά. Μάγνουσον θα διώξει μακριά σε ένα χώρο που ο Σπόρα δείχνει. Μαρκάρει εκεί. Η μπάλα θα γυρίσει προς τον τερματοφύλακα, τον Κίνα Ρέλκιν, για την ομάδα της Νίπρο. Προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Άνταμ Λουκ. Άνταμ Λουκ θα παίξει με τον Μπαμπέγκο. Μπαμπέγκο και Φελίπε. Φελίπε το πλάγιο είναι για την ομάδα της Νίπρο, μετά την παρέμβαση την οποία έκανε από θέση αριστερά ο Μπερνάρ για τον Παναθηναϊκό. Γιάννη Βενέργεια με τον Ντόμπικ. Αλλά θα φτάσει σε ένα σημείο που οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα επιστρέψουν αρκετά μέτρα πιο πίσω. Εκεί ο Μπαμπέγκο ελέγχει. Μπαμπέγκο δεν μπορεί να βγάλει αριστερά και να κόψει την μπάλα στον Ρουμπτσίνσκι. Ρουμπτσίνσκι δεν θα προλάβει από θέση μέσα αριστερά. Επιχείρησε να κινηθεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πάει αργά-αργά ο Κότσιρας. Στο 38 είμαστε. Λογικά θα έχουμε και καθυστερήσεις μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με την προσπάθεια την οποία έκανε ο Παλάσιος και βρήκε προφανώς τον Ουκρανό τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας ο οποίος έφυγε εκτός από τον υποχωρό Σπόρα. Τώρα θα πέσει στο χορτάρι με ένα μαρκάρισμα το οποίο θα γίνει ο διαιτής. Θα αφήσει το παιχνίδι να στηριχθεί κανονικά για μια ακόμη φορά, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Αντράζ Σπόραρ για αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε. Δεν έδωσε φάουλ, άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Παλάσιος θα γυρίσει τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς κρατάει, θα δώσει τον Κότσιρα. Κότσιρας προσποιείται από τα δεξιά. Θα βρει τον Τζούρισιτς και πάλι για να δούμε. Ο Τζούρισιτς σεντράρει στην περιοχή. Κόρνερ. Ωραία ενέργεια. Κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από θέση μέσα δεξιά με Τζούρισιτς, Παλάσιος και Κότσιρα. Ο Κότσιρας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα θετικός απόψε και σε αυτή την αναμέτρηση, ήταν ωραία ενέργεια από τον Γιάννη τον Κότσιρα, ο οποίος μπήκε από θέση μέσα δεξιά. Επιχείρησε ένα σεντράρι, έδωσε στον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς θα βγάλει την μπάλα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει το πέμπτο του κόρνερ σε αυτό το χρονικό σημείο με τον Μπερνάρ. Μπερνάρ εκτελεί κεφαλιά, η μπάλα θα κοντράρει, ο Κότσιρας θα προλάβει. Όχι, δεν θα βγει έξω η μπάλα. Προλαβαίνει ο Κότσιρας. Θα συνεχιστεί η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει με τον Χουανκάρ. Λίγα μέτρα πιο πίσω, μόνο ο μαρκάριστος ο Πέρεθ. Όλοι οι παίκτες της Νίπρο μέσα στην περιοχή τους. Τώρα θα βγουν Τζούρισιτς. Έχει οπισθοχωρήσει να γίνει κάτοχος την μπάλα. Ο Τζούρισιτς κρατάει. Θα παίξει με τον Μάγνουσον. Θα κάνει το λάθος ο Μάγνουσον τώρα. Και αν φύγουν στην κόντρα οι Ουκρανοί, θα υπάρχει θέμα για τον Παναθηναϊκό. Πλάκο. Για να δούμε. Γευδάει. Ο Πέρεθ θα κάνει λάθος. Για να δούμε την προσπάθεια για την Νίπρο. Το σουτ γκολ. Απίστευτο! Ντόμπικ 1-2 στο 40. Αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Ενώ το παιχνίδι θα σταματήσει, υπάρχει φάουλ από ό,τι δείχνει ο διαιτητής σε αυτή την αναμέτρηση στο ξεκίνημα από τον Τζούρισιτς. Πάνω στο πλάνκο θα ακυρώσει τον γκολ για την ομάδα της Νίπρο. Ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε, το τελείωμά της από τον Ντόμπικ ήταν καταπληκτικό, αλλά το γκολ ακυρώνεται καθώς στο ξεκίνημα της φάσης ο διαιτητής θα δώσει αυτό το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Τζούρισιτς από τον πλάνκο. Και η κίτρινη κάρτα στον προπονητή τον Λένσα Κούτσερ στην ομάδα της. Εδώ έχουμε μια περίεργη φάση. Δεν ξέρω, δεν έχω το replay μπροστά μου. Οπότε Δημήτρη. Δεν το βλέπω καλά. Είναι μακριά ένα replay. Του κάνει φάουλ, αλλά δεν τον βρίσκει. Και ουσιαστικά είναι, παίζεται. Τώρα, θα το έχουν πει από το VAR λογικά όμως να σταματήσει τη φάση. Εάν δεν έχει σφυρίξει. Ναι, δεν έχει σφυρίξει, νομίζω. Για να μην προσπαθεί. Παντακό στο προσκήνιο. Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ έχει χώρο να κινηθεί. Μπερνάρ Σπόραρ. Ευκαιρία πλασάρι. Κάνει μεγάλη ευκαιρία ο Σπόραρ. Μεγάλη ευκαιρία για το Σπόραρ να κάνει το 2-1. Αμέσως μετά το τέρμα το οποίο έβαλε η Νίπρο και ακυρώθηκε από την πλευρά του διαιτή, ο Σπόραρ κάνει τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-1 για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι Grand Guillaume, αλλά είναι ως μη γενόμενη φάση καθότι έχουμε offside όπως υποδεικνύει ο επέμπτης γραμμών. Άρα λοιπόν και το goal να μπαινε, δεν θα είχαμε τέρμα και για σε αυτή τη φάση. Ναι, για να για το να κλείσουμε, δούμε. Είναι offside αυτό, το άλλο είναι μια φάση που θα σηκώσει πολύ κουβέντα από τους Ουκρανούς. Πάμε. Λοιπόν, η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα, είμαστε στο 42 με τον Έντουαρτ Σάραπλη.
Θα γίνει ένα λάθος. Για να δούμε. Γεπτάει, γεπτάει. Έχει χώρο. Σπόραρ στην περιοχή. Γεπτάει. Θα πέσει ο Σπόραρ. Τίποτα. Θα πει ο διαιτητής ο Γερμανός. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Άργησε ο Σπόραρ να μπει στην πορεία της μπάλας. Έπεσε το χορτάρι στην προηγούμενη φάση. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μια επαφή, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ότι μπορεί να υπάρχει πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια. Έχουν ένα μακρινό, έτσι είναι μακρινό. Δημήτρη, βοήθησε με λίγο γιατί. Το βρίσκει ελαφρά όμως. Δεν νομίζω να είναι όμως, όχι, ναι. Μάλιστα, για να δούμε την προσπάθεια. Ένα παιχνίδι το οποίο από το πουθενά έχει γίνει γκραν κινιόλ στα τελευταία λεπτά και πέφτουν κορμιά. Ένα σκληρό μαρκάρισμα το οποίο θα γίνει πάνω στον Πέρεθ από τον Ρουπτζίνσκι. Επιφέρει και θα επιφέρει μια κίτρινη κάρτα στον Ουκρανό. Δικαιολογημένα έπεσε με τα δύο πόδια ο Ρουτζίνσκι, ο Βαλεντίν Ρουτζίνσκι, πάνω στον Πέρεθ, ο οποίος είχε την μπάλα στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πήρε φωτιά στα τελευταία λεπτά με τους Ουκρανούς. Να διαμαρτύρονται για την προηγούμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός να χάνει τρομερή ευκαιρία με το Σπόρα νωρίτερα. Μια ευκαιρία όμως η οποία ήταν ως μη γενόμενη. Γιατί ήταν σε θέση offside το Σπόραρ. Η προσπάθεια τώρα με τον Κότσιρα. Ενώ υπάρχουν συνεχόμενες εκκλήσεις από τα μεγάφωνα του σταδίου για να σταματήσει η χρήση των λέιζερ. Είναι πολύ αυστηρή η UEFA και στα λέιζερ και στα καπνογόνα. Και θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό το θέμα. Τζούρισιτς θα δεχτεί ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Ο Τζούρισιτς το φάουλ, το οποίο θα σφυρίξει ο διαιτητής πάνω στον Τζούρισιτς. Έπεσε με πάρα πολύ δύναμη ο Καπιλένκο. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει στο 43 πάρα πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα της Νίπρο, του νεαρού, του Κιναρέλκιν, ο οποίος μπήκε στη θέση του Βόλιουνετς. Το 44 στη λεωφόρο, 44, Παναθηναϊκός Νίπρο 1-1 με τον Μπερνάρ, είναι πάνω στην μπάλα. Έτοιμος να εκτελέσει, φίλοι ακροατές, ένα σπόρο, αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, 1-1 το παιχνίδι. Ο Μπερνάρ εκτελεί για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα στην περιοχή, ο Μάγνουσον δεν μπορεί εκεί. Ο Παλάσιος σουτάρει με υπερένταση, η κεντρική αμυντική της Νίπρο θα διώξουν μακριά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Χουανκάρ και θα γυρίσει τώρα αρκετά μέτρα την μπάλα πιο πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι χωρίς κανένα πρόβλημα κρατάει την μπάλα, θα σηκώσει ψηλά σε ένα σημείο στο οποίο κινείται ο Παλάσιος, θα χάσει την μπάλα ο Παλάσιος στην προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Έντουαρτ Σάραπιλ. Η μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακά του, τον Κιναρέλκιν, και αυτός με τη σειρά του και πάλι στο Σάραπιλ θα δώσει και στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει κάνει το παιχνίδι Γκραν Κινιόλ με την εικόνα του κυρίως μετά το 20ο. Δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα και έφυγε από το γήπεδο. Θα πραγματοποιηθεί αλλαγή, όχι, δεν θα πραγματοποιηθεί ακόμη, θα εκτελεστεί το φάουλ. Φάουλ εκτελέστηκε με τον Μάγνουσον αλλά και τον Τσοκάη. Ο Τσοκάη δεχτεί την μπάλα, πάνε στον Γεφτάη. Γεφτάη και πάλι στον Κότσιρα, ο οποίος ελέγχει, γυρίζει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Πρινιόλι. Βλέπω και τον Φώτη τον Ιωαννίδη έτοιμο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε διπλή αλλαγή λοιπόν για τους παίκτες του Πάντα. Έχουμε τον Μάγνουσον, τον Μπερνάρ να κάνει το λάθος. Τσοκάη θα δώσει στον Πέρετ. Λογιστικό τρόπο παιχνιδιού με την έξοδο του Βιλένα και την είσοδο του Τσόκαη, γέμισε το κέντρο του. Πέρεθ, Τσόκαη, Τζούρισιτς, Πέρεθ, Μπερνάρ. Μπερνάρ κρατάει, θα βρει τον Μαντσίνη. Μαντσίνη θα κάνει το λάθος, θα χάσει αλλά θα κερδίσει με την προσπάθεια. Τσόκαη, Μπερνάρ. Εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν να παίξουν, να συνδυαστούν με την προσπάθεια του Χουανκάρα από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να γίνει επιθετικός. Μαντσίνη, Χουανκάρ, ωραία στο Μαντσίνη και πάλι ο Αρτηγητός κερδίζει φοβερά. Αλλάζει την μπάλα του Παναθηναϊκού. Τρομερό τακουνάκι μέσα στην περιοχή. Ο Χουανκάρ γυρίζει. Μαντσίνη κερδίζει φάουλ. Είναι φάουλ όπως υποδεικνύει ο Γερμανός διαιτητής. Λοιπόν, έχουμε Σπόραρ. Θα δεχτεί βεβαίως και την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αντράς Σπόρας το 79 φεύγει από το γήπεδο κατά χειροκροτούμενος. Έχει σκοράρει δύο φορές απόψε, το 15 και στο 70. Ο Αντράς Σπόραρ είναι ο άνθρωπος της βραδιάς για τον Παναθηναϊκό. Τη θέση του θα πάρει ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο ένας αυτός και ο έτερος, ο οποίος θα φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Τζούρισιτς, ο οποίος φεύγει από το γήπεδο. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς, τον οποίο και αυτόν αποθεώνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Η θέση που θα πάρει ο Λάζλο Κλάιχάισλερ. Με τον Τζούρισιτς να τον χειροκροτούν ιδιαίτερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει τα εύσημα και στον πάγκο ήταν πολύ καλός απόψε. Ο Τζούρισιτς σε αυτή την αναμέτρηση έβαλε σφραγίδα του Χρήστο Φιλιακροατές σε αυτό το δεύτερο γκολ. Σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για τον Παναθηναϊκό. Που έπρεπε κάποιος να ξεκλειδώσει εκεί το παιχνίδι όπως ήταν. Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό ότι βρίσκει από τον σέντερ χώρο του τρία γκολ σε ένα μισό παιχνίδι. Λιγότερο από δύο μάτς. Έτσι, τρία γκολ και σε τέτοιο επίπεδο, έτσι, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πρινιόλι, κρατάει την μπάλα ο Πρινιόλι, δέχεται μαρκάρισμα εκεί, η μπάλα φτάσει στον Μάγνουσον, ο Μάγνουσον. Μακριά σε ένα σημείο στο οποίο ο Ιωαννίδης πέρασε τον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα αλλαγή, όπως σας είπα, στη θέση του Αντράς Σπόραρ, ο Σπόραρ που έχει κάνει πολύ ωραία εμφάνιση και απόψε. Ωραίο, Κλάιχάισλερ θα κατεβάσει, θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, ο Πέρεθ καθυστερεί, τώρα θα βρει τον Κότσιρα, ο Κότσιρας έχει δίπλα του τον Μαντζίνι και τον Μπερνάρ, θα προτιμήσει στο κέντρο τον Κλάιχάισλερ, αυτός συγκλίνει από τα αριστερά. Θα κόψει την μπάλα με στόχο τον Χουανκάρ. Έξυπνη η σκέψη, αλλά δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Κλάιχάισλερ, ο οποίος έκανε μια κάθετη πάσα με στόχο τον Χουανκάρ. Η μπάλα πέρασε. Ο Μάγνουσον θα κερδίσει στην προσπάθεια την οποία κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα με τον Αλμπέρτο Πρινιόλι. Δεν υπάρχει κάτι στη μεσαία γραμμή. Αδίκως διαμαρτύρονται οι Ουκρανοί σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω και αυτοί έχουν συμβιβαστεί πια με την ιδέα, παίζουν και με παίκτη λιγότερο, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αύριο θα ξέρουμε πότε θα παίξει ο Παναθηναϊκός, αν θα παίξει στις 8 ή στις 9 Αυγούστου. Με πιο πιθανή ημερομηνία να παίξει στις 9 Αυγούστου αυτό το παιχνίδι, το πρώτο μάτς στην Αθήνα με τη Μαρσέη. Η ρεβάνς στις 15 του μήνα στο Βελοντρόμ. Κλάιχάισλερ. Ιωαννίδης με στην αρχή, ωραία θα γυρίσει ο Ιωαννίδης. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση όμως. Η μπάλα θα απομακρυνθεί σε ένα σημείο στο οποίο θα φτάσει στον Γετβάη. Γετβάη ελέγχει, θα γυρίσει στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει χώρο μπροστά του να κινηθεί. Θα παίξει τώρα ένα σημείο που ο Μαντσίνη θα κάνει μια ωραία ενέργεια. Μια τρίπλα δεύτερη, γυρίζει την μπάλα ο Μαντσίνη. Απομακρύνουν εκεί οι αμυντικοί. Έδωσε πνοή ο Μαντσίνη. Πολύ πιο σοβαρός από ότι ο Παλάσιος. Το Παλάσιος, βέβαια. Τα καλή αλλαγή από τον Ιωάννη Παλάσιο. Πέρεθ έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα γυρίσει τον Μπερνάρ. Μπερνάρ και πάλι στον Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη κρατάει την μπάλα. Θα παίξει με τον Πέρεθ. Δεν βιάζονται. Παίξει Παναθηναϊκός. Στο 82 είμαστε. Τσόκαη με Πέρεθ και Μαντσίνη. Τώρα ο Παναθηναϊκός. Μαντσίνη. Ιωαννίδης γυρίζει. Το μαρκάρισμα φάουλ. Θα πει ο Γερμανός ο διαιτητής ο Ντάνκερ. Πάνω στον Φώτη τον Ιωαννίδη. Έγινε ένα μαρκάρισμα από τον αρχηγό τη ομάδα των Ουκρανών, τον Σβάτο. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Εκτελέστηκε Μπερνάρ και Τσόκαη. Ο Τσόκαη θα παίξει με τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα γίνει σε ένα σημείο στο οποίο κινείται εκεί ο Πέρεθ. Πέρεθ έχει σηκώσει το κεφάλι του με τον Μαντσίνη και τον Μπερνάρ. Ο Παναθηναϊκός στα δεξιά. Μπερνάρ δεν μπορεί να περάσει το πλάγιο. Είναι μετά την προσπάθεια την οποία έκανε ο Μπαμπέγκο. Πέσε με πάρα πολύ δύναμη ο Μπαμπέγκο. Έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο είναι έτοιμο να εκτελέσει τώρα τον Παναθηναϊκό. Μαντσίνη εκτελεί. Θα γυρίσει στον Κότσιρα. Κότσιρα έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Ο Κότσιρα κρατάει την μπάλα πάντα στην κατοχή του. Στο 23ο λεπτό, φίλοι ακροατές, Παναθηναϊκός Νίπρο 2-2. Σκορ το οποίο δίνει πρόκριση στον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και το πιο σημαντικό από όλα ότι δίνει ευρωπαϊκή παρουσία σίγουρα στους ομίλους του Europa πια. Αυτή τη χρονιά η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα το γύρισμα προς τον τερματοφύλακα τον Κιναρέλκιν των Ουκρανών. Με το κεφάλι ο Γετβάη θα παίξει με τον Πέρεθ. Πέρεθ και Χουανκάρ. Χουανκάρ κρατάει, θα δώσει στον Μάγνουσον. Μάγνουσον δεν έχει κάποιον παίχτη εκεί να κινδυνεύει μπροστά του. Θα βρει τον Τσόκαη. Τσόκαη στον Κότσιρα. Κότσιρα στον Μαντζίνη. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Φίλοι ακροατές, το 84ο λεπτό. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Γετβάη. Γετβάη με τον Μάγνουσον. Μάγνουσον κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Κλάιχάισλερ. Ο οποίος θα παίξει ο Ούγκρος με τον Χουανκάρ. Χουανκάρ και πάλι στον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον με τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον τερματοφύλακα του Αλμπέρτο Πρινιόλι. Και όλα αυτά στο 84ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται πια. Παίζει με το χρόνο. Παίζει με το χρονόμετρο. Ροκανίζει τον ρυθμό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση η οποία θα του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Δύο μεγάλα παιχνίδια έρχονται με την Marseille, την γαλλική ομάδα η οποία είναι ενισχυμένη ιδιαιτέρως τον τελευταίο καιρό. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει
ένα κοντρόλ, θα γυρίσει μπάλα πίσω στον Άνταμπλου, αυτός με τη σειρά του στον τερματοφύλακά του τον Κιναρέλκιν. Όλα αυτά στο 84 προς 85, μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο στο οποίο ο Ντόπικ, ο οποίος έπιασε μια κεφαλιά, μπάλα έφτασε σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού. Θα λέγαμε, Χρήστο, ότι η εικόνα πια έκλεισε το μάτς με τον γκολ του Σπόραρ, και μάλιστα θα έλεγα ότι και από πριν οι αλλαγές αυτές, η κούραση από τη ζέστη, έδειχναν ότι η Τζίνπρο δεν μπορεί να σταθεί το ίδιο ανταγωνιστική στη συνέχεια του αγώνα. Σαν μετά το 1-2, αντί να πάρει μπρος και να πιέσει, σαν να κλάταρε. Γι' αυτό το λόγο έκανε και τρεις μαζεμένες αλλαγές ο προπονητής της. Αυτό της δημιούργησε πρόβλημα στην ομοιογένεια του Ντέκοψε. Μετά το 1-2, η Τζίνπρο δεν έχει πλησιάσει καν περιοχή. Προσπάθεια που θα γίνει τους Ουκρανούς με τον Ντόπικ. Και πάλι έχει στην πλάτη του τον Μάγνουσον. Φοβερή ενέργεια. Τρομερή προσπάθεια. Εδώ δείγματα πλούσιου ταλέντου. Ο Ντόπικ, ο οποίος στο ένα τετραγωνικό μέτρο πέρασε δύο φορές διαδοχικά τον Μάγνουσον εκεί. Δεν θα καταφέρει όμως το ίδιο να κάνει και ο συμπαίκτης του ο Χουτσούλιακ, ο οποίος έχασε την μπάλα. Έχουμε ένα φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Κλέν Χάισλερ. Κλέν Χάισλερ, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι ο Ούγγρος μετά την προσπάθεια την οποία έκανε, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, βρέθηκε στο χορτάρι. Στο 86 έχει πέσει ο ρυθμός, όπως καταλαβαίνετε, φιλία Κροατές Ερασπορ. Παναθηναϊκός Νίπρο 2-2, σκορ το οποίο έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα με τα γκολ του Σπόραρ για τον Παναθηναϊκό στο 15 και στο 70, ο Ντόμπικ στο 24 και ο Σάραπη στο 54, είχαν φέρει προς στιγμή μπροστά την Νίπρο σε αυτή την αναμέτρηση. Με τον Μάγνουσον και τον Πέρεθ τώρα ο Παναθηναϊκός. Μπερνάρ θα βρει τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο στο οποίο κινείται ο Μαντσίνη για τον Παναθηναϊκό. Μαντσίνη με τον Κοτσιρά. Ο Κοτσιράς κρατάει την μπάλα και πάλι θα παίξει με τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι δεν βιάζεται, θα βρει τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον έχει χώρο, δεν θα κινηθεί, θα παίξει κάθετα με τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης θα χάσει την μπάλα. Τσόκαει και Κλάιν Χάισλερ. Κλάιν Χάισλερ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Κλάιν Χάισλερ, ωραία προσπάθεια. Μία, δεύτερη τρίπλα. Φάουλ. Πάνω στον Λάσλο, Κλάιν Χάισλερ. Έγινε ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο κάτω από τα καρέσεις του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν βιάζονται οι παίκτες του, αργά-αργά πηγαίνουν. Ενώ μια κίτρινη κάρτα έχουμε στην προσπάθεια την οποία έκανε για την Ουκρανική ομάδα και δέχτηκε αυτή την κίτρινη κάρτα ο Ιχορ Κόχουτ, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Κλάιν Χάισλερ. Κλάιν Χάισλερ, ο οποίος ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από το δυνατό μαρκάρισμα που είχε δεχτεί νωρίτερα. Στο 87 λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει τη δουλειά. Πηγαίνοντας προς το φινάλε του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πρόκριση η οποία του δίνει πολλά πράγματα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Καταρχήν τον βάζει στο κάδρο στο Champions League να προχωρήσει ένα γύρο ακόμα παρακάτω. Πάει στον τρίτο προκριματικό και παίζει με τη Marseille, έχοντας ως στόχο μια πρόκριση που θα τον φτάσει στα play-off από εκεί και πέρα. Μια βαθιά παλιά τώρα με στόχο τον Τσοκάη. Πάλι θα φτάσει στον Ιωαννίδη που έχει μπει στη φάση. Ωραία τρίπλα του Ιωαννίδη. Θα μπει στην περιοχή. Δεύτερη προσπάθεια. Τρίτη ο Ιωαννίδης. Θα βρεχτεί στο χορτάρι. Κλάιν Χάισλερ σουτάρει έξω. Έκανε ωραία ενέργεια ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Πέρασε διαδοχικά ένα-δύο παίκτες εκεί που βρέθηκε σε θέση για να πάρει το χώρο για να σουτάρει με δύναμη προς την αντίπαλη εστία. Βρέθηκε ο Κλάιν Χάισλερ, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα. Ο Κλάιν Χάισλερ σούταρε με δύναμη, πάρε φύγει ψηλά μακριά από τα δοκάρια του Ουκρανού τερματοφύλακα. Στο 88 θα κάνουν το λάθος οι Ουκρανοί. Σε ένα σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται, με τον Χουανκάρ να πηγαίνει πάνω στην μπάλα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να φωνάζει καταρχήν από ό,τι βλέπω τον Βέρπιτς για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο ένας είναι ο Βέρπιτς. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να κάνει άλλη αλλαγή. Ο Χουανκάρ ελέγχει, έχει χώρο μπροστά του. Προσπάθεια, θα γυρίσει ο Γετβάη. Γετβάη θα παίξει με τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας θα βρει τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ με τον Φώτη τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης θα βγάλει στον Χουανκάρ. Χουανκάρ και πάλι στον Ιωαννίδη με στροχή. Η ευκαιρία, το σούτ έξω. Εκεί πρέπει να σπάσει την μπάλα στο πέναλτι. Ο Ιωαννίδης, αν θέλει να έχει ελπίδες για να σκοράρει, γιατί από την κλειστή γωνία δεν είναι εύκολο να απειλήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια που έγινε με τον Χουανκάρ. Ο Ιωαννίδης πήγε να τελειώσει μόνος του τη φάση από θέση μέσα αριστερά, ενώ ήταν μόνος ο μαρκάριστος και ο Μπερνάρ και ο Τσοκάη στο ύψος του πέναλτι. Χάνεται ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μια ακόμη προσπάθεια στο 89 με τον Φώτη τον Ιωαννίδη. Για τον Παναθηναϊκό
Ενώ τώρα θα γίνει ένα ελεύθερο βολέι, μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Περάσει, ελέγχουν εκεί οι πράσινοι με τον Κότσιρα να γυρίζει τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι κρατάει, δεν βιάζει τον Μπρινιόλι και πάλι στον Κότσιρα. Θα παίξει και ο Μπρινιόλι με τον Κότσιρα, αλλάζουν την μπάλα. Η μπάλα στο Χουανκάρ, στο 90 είμαστε. Τελειώνει το παιχνίδι, μπαίνουμε στις καθυστερήσεις με τον Παναθηναϊκό να είναι πια αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα περιμένει αύριο να μάθει βεβαίως την ημέρα που θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, 8-9. Προσπάθεια Μαντσίνη στην περιοχή, προσπαθεί να τσιμπήσει εκεί την μπάλα από τον Σβάτοκ. Το κόρνερ είναι για τον Παναθηναϊκό. Έδωσε πράγματι ο Μαντσίνη πνοή στον Παναθηναϊκό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, βοήθησε πάρα πολύ σε σχέση με τον Παλάσιος. Φεύγει από το γήπεδο ο Μπερνάρ και τη θέση του θα πάρει ο Βέρμπιτς. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα δούμε σε αυτή την αναμέτρηση απόψε εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παναθηναϊκός, ο Παλαβάνος, οι κρατές με την Κύπρο 2-2 σκορ, το οποίο δίνει πρόκριση στον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση και χαρά βεβαίως και ενθουσιασμός για όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και δίκιο Γιωβάνοβιτς όταν έλεγε 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μάλιστα, θα παίξουμε 6 λεπτά ακόμη από τώρα μέχρι και το φινάλε. Αρχίζει γερωμένης από τώρα, μετρούν αυτά τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Έλεγα ότι είχε δίκιο ο Γιωβάνοβιτς. Χρήστο φίλε ακροατές, όταν έλεγε χτες ότι θέλει προσοχή το παιχνίδι. Πάντα. Παίζει και ο αντίπαλος, δεν παίζει μόνος. Και όχι μόνο ο Βάγια, αλλά αυτή η ομάδα δεν έδειξε στο πρώτο παιχνίδι ότι είχε τις δυνατότητες, αλλά απόψε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα λίγο έλειψε να δημιουργήσει εμφράγματα, έτσι, κάποια στιγμή στη Λεωφόρο. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά, παραλίγο να βγάλει τα μάτια μόνος του. Όλα έδειχναν ήσυχα, όμορφα και απλά με το γρήγορο γκολ της φορά στο 15 σε συνδυασμό με το 3-1 της νίκης του μέσα στο Κόζιτς. Εκείνο, σε εκείνο το χρονικό σημείο, υπήρχε μεγάλη διάφορα τριών τερμάτων και η Νίκο δεν είχε περάσει τη σέντρα. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν, κυρίως χάρη σε αυτή την καταπληκτική ενέργεια του Ντόμπικ, ο οποίος έκανε μια απίστευτη προσπάθεια, ένα τάγκ, ένα θορυκτό. Τρίψε ένα του Παναθηναϊκού, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 24. Αυτό άγχωσε τον Παναθηναϊκό, τον ανάγκασε να χάσει τη συνεχή και το καθαρό μυαλό στο κέντρο. Παραδόθηκε στη μεσαία γραμμή, σαν να εξαφανίστηκε από το κέντρο. Βιλένα και Τζούρισιτς ανασταλτικά δεν μπόρεσαν να πλαισιώσουν τον Μπέρκ, που είναι και 34 χρονών, δεν μπορεί να τρέχει μέσα στον κάσμα που κάψαν για τρεις. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Νίπρο να βγει μπροστά, να χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 45-5, στο 5 λεπτό του καθυστερήσεων του χρόνου, σε σχεδόν άδειο τέρμα, για να κάνει το 1-2 με τον Πάσιχ. Νωρίτερα είχε βάλει γκολ, το οποίο σωστά δεν μέτρησε, γιατί στο ξεκίνημα της φάσης είχε χρησιμοποιηθεί το χέρι του Μπλάνκο για να ελέγξει την μπάλα. Χρησιμοποιήθηκε το βάρη και για να επιβεβαιώσει το στή απόφαση του διευθυντή. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δέχτηκε απειλή στο ξεκίνημα του δεύτερου. Δεν είχε τελείως το καθαρό του μυαλό, δεν είχε κέντρο. Βοήθησε με μια αλλαγή του Μαντσίνη αντί του προβληματικού Παλάσιου, που έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, τέτα τέτα στο 33, για να ακολουθήσει και μια δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία στην ίδια φάση για τον Παναθηναϊκό, καθώς στο rebound ο Μπερνάρ σε άδειο τέρμα έστειλε την μπάλα out από πολύ κοντά από τα 12 μέτρα, χωρίς πίεση, χωρίς τερματοφύλακα κτλ. Εκεί που πήγε να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα με τον γκολ από στατική φάση, όπου για πάλι και για μια ακόμη φορά μέσα στο πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός έδειξε ένα για δυναμίες, με τον γκολ του Σάραπη στο 54, ο Παναθηναϊκός κατάφερε, παρότι βρέθηκε στο σκόρ πίσω με 1-2 και είχε το άγχος ότι με ένα τρίτο γκολ όλα ξαρχίζουν από την αρχή και βραχυκυκλώθηκε εκεί. Οι πολλές αλλαγές από την Ντνίπρο δεν την βοήθησαν, κουράστηκαν οι Ουκρανοί και από τη ζέστη, προφανώς και από τα συμπτώματα της εταιρείας που είχαν ταλαιπωρήσει στη διάρκεια της ημέρας. Κόπηκαν στη μέση με τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε με μια μαγική ενέργεια του Τζούρισης που μυρίθηκε τον Ντόμπι και έκανε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Απλά δεν τελείωσε τη φάση. Παρά τη λέσπρωξε την μπάλα στον σπόρα προς τα σάδια εστία. Εκτέλεσε ψύχρεμα και έκανε το 2-2. Από εκεί ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Ήρθε και η αποβολή αμέσως μετά του παίχτη που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι του Τάντσιουκ.
Οπότε με 10 παίχτες να ψάξει. Ιωαννίδης μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Όχι, δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Έπαιξε με τον Μαντζίνη. Ιωαννίδης τώρα γυρνάει. Λεχέστερ έχει χώρο. Προσποιείται. Σουτάρει μπάλα από το κοντράρι. Έλα, ναι, απλά εκεί φάνηκε ότι τελειώνει το παιχνίδι. Με παίχτη λιγότερο. Η εντελώς αποδιαργανωμένη μετά το 60-65 Δνίπρο. Ωραία. Να γυρίσει μάτς εκτός έδρας παιχνίδι με δύο γκολ διαφορά ήταν εντελώς πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, οι φίλοι του Παναθηναϊκού τραγουδούν, οι παίκτες περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα από τον Ντάνκερ. Είναι μια βραδιά χαράς για τον Παναθηναϊκό, είναι μια βραδιά ενθουσιασμού. Ξεκινά με το δεξί τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη νίκη, ενώ θα δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Τσοκάι τώρα σε αυτό το μαρκάρισμα το οποίο έκανε ο Τσοκάι πάνω στον Λάγκο. Ο διαιτής ήταν κοντά. Διανύουμε το πέμπτο. Δεν βλέπω καλά μακριά. Το πέμπτο, το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε αυτή την αναμέτρηση απόψε. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πρόκριση πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική. Του δίνει πολλά πράγματα για την συνέχεια της χρονιάς. Ο Βέρμπιτς κερδίζει. Ωραία, ο Βέρμπιτς θα βάλει το κορμί του. Θα δεχτεί και ένα μαρκάρισμα. Θα πέσει στο χορτάρι. Θα πάρει το φάουλο Βέρμπιτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει να παίξει πια με την Μαρσέη. Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Βεβαίως να παίξει και την ευκαιρία του, γιατί όχι, να πάει και στα play-off και από εκεί και πέρα να δούμε πού μπορεί να καταλήξει. Το σίγουρο είναι ότι απόψε, μετά από αυτή την πρόκριση, αυτό το 2-2 που του δίνει την πρόκριση, ο Παναθηναϊκός παίρνει σίγουρα το εισιτήριο για συμμετοχή στους ομίλους του Europa League. Προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κρατάει την μπάλα. Ο Πέρεθ θα δώσει στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης θα γυρίσει σε ένα σημείο που και πάλι θα παίξει με τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ με τον Βέρμπιτς. Βέρμπιτς, Κλάιχάισλερ και πάλι στον Βέρμπιτς. Η προσπάθεια, η τρίπλα. Μία, δύο. Η ενέργεια, Μαντσίνη. Ιωαννίδης δεν μπορεί να μπει στη φάση. Η τελευταία στιγμή απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ο Πέρεθ θα παίξει με τον Μαντζίνη, ο Κότσιρας, η Σέντρα. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον θα γυρίσει στον Γεντάι. Τέλος, 2-2. Πρόκληση για τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μια σπουδαία βραδιά για τον Παναθηναϊκό, η οποία του δίνει δυνατότητα μετά από 7 χρόνια, παρά το γεγονός ότι είναι αποκαμωμένοι οι παίκτες του, δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός κατά διαστήματα. Στη διάρκεια του αγώνα παίρνει μια πρόκριση, μια ισοπαλία, η οποία του δίνει δυνατότητα να μπορέσει και να πάει στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο. Σπόραρ στο 15 έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντόμπιξ στο 24 έκανε το 1-1. Το 54 ο Σάραμπι για την Νίπρο έκανε το 1-2. Το 70 ήταν το γκολ από το Σπόραρ που σφράγισε αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα που δίνει πρόκριση στον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Αυτά από τον Μάκη Γιάννη. Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά, ναι. Άρη, θέλει δουλειά ο Παναθηναϊκός. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς, μην το ξεχνάμε. Είναι δεύτερο παιχνίδι της σεζόν, έχει καινούργια πρόσωπα στην ομάδα. Πρέπει να τα βάλει μέσα στο παιχνίδι, πρέπει να συνδυαστούν, πρέπει να βρουν ρυθμό πατήματα. Είναι καλό ότι αντέδρασε ο Παναθηναϊκός σε μια δύσκολη στιγμή. Εκεί που φάνηκε όλα να γυρίζουν τούμπα από το 1-0 έγινε 1-2 το σκορ και απλώθηκε ένα μαύρο σύννεφο αυγουστιάτικα πάνω από τον ουρανό της Λεωφόρου. Είναι και αυτό ένα καλό δείγμα. Έχει πολλά να μάθει από αυτό το παρολίγον πάθημα ο Παναθηναϊκός. Το σημαντικό είναι ότι κατάφερε να αντιδράσει, να πάρει την πρόκριση. Θυμίζουμε, στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έχοντας μίνιμουμ εξασφαλίσει, κλειδώσει, όπως θέλετε πείτε, τη συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League. Αντίστοιχα, η Ντνίπρο συνεχίζει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League και εκεί θα αντιμετωπίσει τη Σλάβια Πράγας. Και αυτό που μετράει, και πολλοί λίγοι θα θυμούνται αύριο, είναι και η εικόνα η αγωνιστική. Είναι το αν έπαιξες καλά ή όχι. Αυτό που μετράει σε αυτή τη χρονική στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι η πρόκριση την οποία παίρνει στην επόμενη φάση. Γιατί 1η Αυγούστου πάντα είναι μια εποχή στην οποία οι ομάδες χτίζονται, ετοιμάζονται για τις επίσημες υποχρεώσεις οι οποίες θα έρθουν ή έρχονται σιγά σιγά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό. Οπότε λοιπόν, φίλοι ακροατές,
Μένουμε με αυτό το 2-2 από το Μάκη Γιγά, το στάδιο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους ήχους τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ σε όλους αργότερα με το ρεπορτάζ περισσότερο. Τελείωσε λοιπόν η μονομαχία του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Νίκησε στο πρώτο παιχνίδι, ισοπαλία στο δεύτερο. Δεν ήταν ευχάριστο αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπρεπε να πάρει την νίκη, καθώς βρέθηκε και με παίκτη παραπάνω. Πάντως ο Παναθηναϊκός αρέσει φέτος επιθετικά, ενώ πέρυσι ήταν μια αμυντικογενής ομάδα. Αλλά εάν παίρνει προκρίσεις και σκοράρει περισσότερα από όσα δέχεται, νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου άσχημα, καθώς όλοι θέλουν τον γκολ. Βέβαια οι τίτλοι έρχονται από την άμυνα, είναι άβγουστος, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση φέτος ο Παναθηναϊκός, καθώς